να και Σαββατοκύριακα και τέτοια. Θέλω έξω, καλύτερη θέλει έξω. Θέλει t-shirt μέσα στο χειμώνα, αθλητικό, ξέρεις, και σακίδια στον ώμο και να βγαίνει έξω να μαγειρεύει. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που έχετε φάει? Λοιπόν, το πιο παράξενο πράγμα που έχω φάει είναι ακρίδες στην Ιαπωνία, αράχνη στην Καμπότζη, βασιλική κόμπρα στο Χονγκ Κονγκ. Θέλω να τα συνεχίσω, έχω πολλά. Σας απολαμβάνουμε και στο πρωινό με τη Φέη. Πώς είναι εκεί η συνεργασία? Νέο σπίτι και νέο κανάλι, νέο σπίτι, νέα γενικώς πράγματα φέτος. Είμαι πολύ χαρούμενος. Είναι πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά είναι όλα ευγενέστατα. Και η παραγωγή και τα παιδιά όλα γενικότερα από την εκπομπή. Με τη Φέη γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Όταν είχαμε χωρίσει τηλεοπτικά, πολύ λίγοι ξέρουν και δεν χρειάζεται νομίζω το ξέρουν ότι εμείς πάντα μιλούσαμε. Είχαμε κρατήσει μια επαφή, ας πούμε. Και τώρα βρεθήκαμε πάλι μαζί και είμαι πολύ χαρούμενος. Ήταν ένας λόγος που είπατε το ναι στον Αντένα, επειδή σας έδωσε αυτό που αγαπάτε. Γιατί ξέρουμε ότι εσείς αγαπάτε το έξω, αγαπάτε την καντίνα και τον κόσμο. Εμένα δεν με ρώτησε ο Αντένα, εμένα με ρώτησε η Φέη. Η Φέη με βρήκε. Η Φέη έκανε το προξενιό. Η Φέη έκανε το προξενιό. Προφανώς είχαν υπήρξει κάποιες συζητήσεις εκεί πέρα και κάτι είχαν υποθεί. Η Φέη όμως ήταν που μου ήρθε εδώ πέρα και πιάμε τα μπυρόνια στο μαγαζί μου το βράδυ του καλοκαιριού και λίγο μεθύσαμε και της είπα το ναι. Δουλέψα όμως και με την Ελένη Μενεγάκη. Θα ήθελα να μου πείτε λίγο τις αλλαγές, πώς βλέπετε την καινούργια Ελένη που λένε, το νέο μάγειρα. Τους νέους μάγειρες, τα δύο παιδιά. Είναι υπέροχοι, όμορφοι, κάνουν ωραίες συνταγές. Μια χαρά, πολύ ωραία. Δεν το λέω ηρωνικά, αλλά μια χαρά είναι τα παιδιά. Τι άλλο να πω, μαγειρεύουν ωραία, τα λένε ωραία. Μια χαρά είναι. Βεβαίως και μου λείπουν κάποια πράγματα, γιατί είχα συνηθίσει τόσα χρόνια, μου πάρα πολλά χρόνια στην εκπομπή αυτή που είχε γίνει το σπίτι μου. Πραγματικά ήμασταν εκεί όλη τη μέρα. Μου λείπουν κάποια πράγματα στο δικό μου το μάτι, αλλά η Ελένη είναι αρκετά έξυπνη. Εγώ δεν θα κρίνω την Ελένη. Ας είναι γερή. Εγώ πάντα την αγαπάω. Τη στέλνω κάτι ωραία, γαπησιάρικα μηνύματα το πρωί, κάτι ωραίες καλημέρες. Μου απαντάει πάλι με καρδούλες και φυλάκια. Ας είναι γερή και νομίζω ότι είναι πολύ έξυπνη για να ξέρει πώς να χειριστεί την καριέρα της. Θέλω να μου πείτε, παιδιά, έχετε συνεργαστεί και με την Κατερίνα Καινούριου. Ναι. Πώς σας φαίνεται το κορίτσι? Κατερίνα, φιλιά! Ξέρεις εσύ. Εμένα μου αρέσει που η Κατερίνα, καταρχάς το look της, δεν φαντάζεσαι τι κρύβει από πίσω. Λες μία ωραία γυναίκα. Όμως φέτος βλέπω την Κατερίνα που έχει μία πυγμή και ένα τσαμπουκά που εγώ δεν ξέρω το έχει μέσα αυτό. Και μακάρι να συνεχίσει έτσι, νομίζω ότι η Κατερίνα έχει να μας δώσει πάρα πολλά ακόμα. Φαντάζεστε την Καινούριου με τις γοβάρες και τις μαλλούρες στη συγκρού παρκαρισμένη καντίνα μου και να σερβίρει σε ξενύχτιδες βρώμικο Καινούριου. Κατερίνα, σε πάρω τηλέφωνο την παραγωγή, εντάξει. Βασίλη μου, ξέρεις πως σ' αγαπώ, αλλά πάρα πολλές φορές σίγουρα κάποιος θα με έχει πετύχει στη συγκρού ή στη Μαβίλη να τρώω βρώμικο 100% μετά από ξενύχτη, έχοντας βγάλει τα κούνια και φορώντας είτε σαγιονάρες είτε μποτούλες. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για τον Βασίλη, καλά, εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ, θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους σεφ και τηλεοπτικά κιόλας. Ναι, ναι, ναι. Ξέρετε πώς έχει, από πού ξεκίνησε. Από πού? Ο Βασίλη λοιπόν ξεκίνησε από την πεντάδα που κάναμε τότε. Τον όμορφο κόσμο τότε με τον Νίκο το Παπαδάκη.